Μου αρέσει πολύ που τόση ώρα λες το Χρήστο ο άντρας μου. Πότε κατάλαβες ότι είναι αυτός, ότι είναι αυτός που θα γίνει ο άντρας σου? Την πρώτη ώρα. Έλα ρε Νατάσα. Ναι, αλήθεια. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει, γιατί τον ήξερα πολλά χρόνια πριν. Αλλά... και εγώ τον άκουγα στο ραδιοφωνό, ήμουν φαν του. Και μια μέρα παίζει τα σήματα καπνό και λέω πω, αυτό η παραγωγάρα έπαιξε το τραγούδι μου. Είχα χαρά μεγάλη. Και γνωριστήκαμε μετά με τα χρόνια. Αλλά το 12 έγινε, ας πούμε. Γνωριστήκαμε πιο καλά και έπαιξε η φάση. Δηλαδή, να σου πω, είχε βάλει στο μάτι αυτό, σου είπα μετά? Όχι. Α, απλά προέκυψε. Το αντίθετο, μπορώ να σου πω. Τι εννοείς το αντίθετο? Δεν υπήρχε κάτι πριν. Ναι, δεν υπήρχε. Ενώ εγώ το είχα τσεκάρει. Λέει εδώ κάτι παίζει. Το είχα δει τον Κομενάκη, λέω. Επειδή ερωτευτήκαμε αμέσως και εγώ στην αρχή φοβήθηκα πάρα πολύ αυτό το συνέστημα, γιατί ήξερα ότι εδώ πέρα δεν παίζει η φάση και περνούσα πάρα πολύ καλά από το που ήμουν μόνη μου. Το ήξερα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή και εκείνος το ίδιο. Πώς τον πρώτο μήνα ένιωσες, μου είπε δηλαδή, θα σε παντρευτώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλη αυτή η ιστορία γύρω από το γάμο σας, ότι ναι, παπαράτσι με το αυτό, πώς φάρηκε? Έλα μωρέ, δεν είχαμε παπαράτσι. Επιλέξαμε να είναι πολύ λίγα άτομα, να είναι άνθρωποι που έχουμε κάνει παρέα και οι δύο πολύ, συγγενείς κυρίως, και πολύ στενοί φίλοι. Άρα αυτό ήταν μια πολύ δική μας στιγμή.